λοιπόν εδώ απρόσεκτος ο Πατσατζόγλου, κέρδισαν οι Ούγγροι το σούτ στην κοντινή γωνία του Χαλκιά. Μια καραμπόλα και από την επέμβαση του Έλληνα τερματοφύλακα αποτρέπεται ένα αστείο, ό,τι θα ήταν ένα αστείο γκολ πριν συμπληρωθεί μισό λεπτό παιχνιδιού. Ανεβαίνει ο Σέλεση, ο δεξιός μπακ. Τον επιτηρεί ο Τζιόλης. Παίζει με τον Μπούζακη. Καλή διείσδυση από τον Μπούζακη. Η κόντρα Κατσουράνης, αυτό γκολ. 1-0 στο 7. Κοιτάξτε. Ξανά η εύκολη διείσδυση για τον Άκος Μπούζακη. Έφτασε ανενόχλητο στα ελληνικά καρέ. Πράγματι το σούτ δεν ήταν ιδιαίτερων αξιώσεων, αλλά τον βοήθησε εκεί. Η τύχη την οποία πάντως προκάλεσαν οι Ούγγροι με την όλη αγωνιστική καλή συμπεριφορά τους από το ξεκίνημα του μάτς. Κατσουράνης. Κερδίζει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, η μπάλα χαμηλά. Οπ, οπ, ένα. Και αυτή με αυτό γκολ. Στο 22. Ίδιο φτηνό γκολ που τους δώσαμε εμείς, ίδιο φτηνό γκολ μας επιστρέφουν και τους ευχαριστούμε, κόσμων που λένε στα ουγγρικά. Για να το εμπεδώσουμε, η πάσα του Κατσουράνη, η μπάλα βρίσκει στο στήθος. Ναι, και δεν ακουμπάει πουθενά αλλού. Πριν καταλήξει στα δίχτυα, είναι αυτό γκολ από τον αριστερό μπακ, τον Βάντσοκ, που προσπαθώντας να βγάλει από τη φάση τον Σαλπιγκίδη. Ξανά. Πάσα. Κατσουράνη. Προσπάθεια του Τζιόλη πριν φτάσει η μπάλα στο Σαλπιγκίδη. Το αυτογκόλ από τον αριστερό μπακ, τον Βάντσοκ. Ραγκούνης. Περνάει ωραία από το Σέλεση. Κλείνει μέσα. Μπασινάς. Δοκιμάζει το σουτ, ο Φίλοπ σε ετοιμότητα. Εδώ αφήσαμε πάλι πολύ ανοιχτό το χώρο. Ο Μπούζακη με τον Καψί με το αριστερό σέντρα. Σουτ περνάει από όλο τον κόσμο, ήταν offside. Μπασινάς στρώνει για τον Πατσατζόγλου. Μπορεί να κάνει το σουτ, το κάνει και είναι ένα αξιολογότατο σουτ από τον Χρήστο Πατσατζόγλου. Πολύ κοντά στην εστία του Φίλοπ στο 38 out. Εδώ είναι ασφιχτική η πίεσή τους, πολύ ψηλά. Μας παίρνουν την μπάλα που δεν μπορούμε να την βγάλουμε από την άμυνα. Βολίδα από τον Τόζαρ με το ένα χέρι το αριστερό, το απλώνει ο Χαλκιάς μετά την μπάλα κόρνερ. Σέλεση. Του ζήτησε την μπάλα ο Χάιναλ, του τη ζήτησε και ο Μπούζακη που την πήρε με το εξωτερικό. Ο Χάιναλ ήταν κοντά στο Νικοπολίδημα από Κρούι. Δεύτερο σουτ. Η μπάλα έξω εδώ. Οι Ούγγροι φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από το 2-1 με το σουτ του Χάλμωση με το δεξιπόδι. Η κόντρα και κόρνερ είναι τελικά. Πολύ μεγάλη απόκριση του Νικοπολίδη. Κοιτάξτε πώς γίνεται η φάση. Ζητάνε εδώ πέναλτι, υπάρχουν στο παιχνίδι μόλις ένα λεπτό από την ώρα που πήρε τη θέση του Χαλκιά. Σαλπικίδης, να φύγει ο Γκέκας που είναι αλεπούς σε αυτές τις φάσεις. Ναι, έφυγε. Πέναλτι. Η έξοδος από τον Φίλοπ, πέναλτι και δεν ξέρω και τι κάρτο θα βγάλει ο Στάιλς, αν βγάλει κάρτο. Στον Ούγγρο τερματοφύλακα. Εδώ ο Γκέκας βρέθηκε στην πλάτη. Αυτό πρέπει να κάνουμε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Μία φορά συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, οι αργοί κεντρικοί αμυντικοί των Ούγγρων ψάχνουν να το βρουν. Βγαίνει, έχει κάνει και αρκετά θεαματική την πτώση του Γκέκας. Η ουσία είναι ότι εμάς τη δουλειά μας μας την κάνει και με το παραπάνω. Τον αφλάκας έτσι και αλλιώς έτσι όπως πέφτει θα τον ρίξει. Πέφτει και πιο θεαματικά ο Γκέκας. Η ουσία είναι ότι ο διαιτητής το βλέπει και το δίνει. Για να δούμε. Εντάξει. Λοιπόν, Μπασινάς. Η ευκαιρία για το 2-1. Είχε ευστοχήσει στη Βαλέτα, είχε ευστοχήσει στο Κισινάου για να δούμε η τρίτη. Εκτός έδρας φορά που ο Μπασινάς είναι στα 11 μέτρα απέναντι από τον τερματοφύλακα στο 56. Ναι, ναι ο Άγγελος, 1-2 αρχηγός με το τρίτο του γκολ σε αυτή τη διοργάνωση και βάλει ένα στη Βαλέτα, ένα το Σάββατο με τη Μάλτα και ένα απόψε εδώ στην Ουγγαρία η ελληνική ομάδα ανατρέπει το 1-0. Με το αυτογκόλ του Βάντσακ στο 22 και το πέναλτι του Άγγελου Μπασινά στο 56. Ο Τόζερ στο φάουλ στο 71. Καλό είναι το φάουλ και καθόλου καλή αντίδραση της ελληνικής ομάδας. Για ακόμη μια φορά ο ίδιος παίκτης, ο αριστερός μπάκ, ο Βάντσακ, βγήκε από τα μαρκαρίσματα. Εδώ Σαμαράς το σούτ, ξερό σούτ, σκαστό, αλλά ο Φίλοπ είχε την απάντηση. Καλή ευκαιρία, ωραία στιγμή για την ελληνική ομάδα. Τόζερ με καλή προϋπόθεση για σέντρα. Νικοπολίδης χάνει την έξοδο και ευτυχώς εδώ το σώζουμε. Μάλλον το σώζουν οι ίδιοι οι Ούγγροι με την κεφαλιά του προωθημένου Βάσκο. Αν δεν απατώμε, ναι, ο Βάσκο είναι. Μάλιστα, αυτή ήταν η νίκη της εθνικής μας με 2-1 επί της Ουγγαρίας.